Ο πρόεδρο Ρετζέπτα Γι Περντογάν πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη για φέτο στο εξωτερικό, στην Αλβανία, όπω αναφέρει το Βαλκανικό Περισκόπιο. Πριν από τη σημαντική επίσκεψη, οι δρόμοι των τυράννων στολίστηκαν με τουρκικέ και αλβανικέ σημαίε, ενώ η Διεύθυνση Επικοινωνιών τη Προεδρία έδωσε πληροφορίε για την επικειμένη επίσκεψη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τι συναντήσει στο πλαίσιο τη επίσκεψη, θα αναθεωρηθούν σε όλε τι διαστάσει οι σχέσει Τουρκία-Αλβανία σε επίπεδο στρατηγική εταιρική σχέση και θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την εμβάθυνση τη συνεργασία. Κατά τι συναντήσει, θα ανταλλάξουν απόψει για τι διμερεί σχέσει καθώ και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Με την ευκαιρία τη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί και η τελετή παράδοση των σπιτιών που έχτισε η Τουρκία στην πόλη Λάτ για οικογένειε που έχασαν τα σπίτια του στον σεισμό που σημειώθηκε στην Αλβανία το 2019. Υπάρχουν 522 κατοικίες και 37 καταστήματα σε μια περιοχή περίπου 73.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι κατοικίες στο πλαίσιο του έργου που περιλαμβάνει επίσης παιδική χαρά και χώρου στάθμευσης περιμένουν τους νέους ιδιοκτήτε τους. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα εγκαινιάσει επίσης το Τζαμί Εθέμπέι που αναστηλώθηκε από την τουρκική τίκα στα Τίρανα και θα μιλήσει στην Αλβανική Βουλή. Σημειώνει το τουρκικό δημοσίευμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.